Πάμε σύντομα να αναφέρουμε τις δύο εντεκάδες για την διοικητική ομάδα. Ξεκινάει η Ξενοφόντος Μαρία, η Νεοφύτου Χριστίνα, η Λοΐζου, η Θεολόγου, η Παπανεοφύτου, η Αδάμου, η Αγγέλοβα, η Πολυδόρου, η Παπαδάτου, η Μωυσέως και η Αδάμου. Ενώ για την ομάδα των φιλοξενούμενων ξεκινάει η τερματοφύλακας η Κουλουσιά, Αντωνίου Ραφαέλα, Αντωνίου Γεωργία, η Ρίτς, η Θεοχάρους, η Τζιν, η Ευρυπίδου, η Οικονομίδου, η Κούνουπου, η Καποψίδου και η Ιωάννου. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα έχει και τόσο βαθμολογικό κέρδος. Το κίνητρο έχει σημασία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Για να δούμε, θα γίνει η σέντρα, η κεφαγιά. Μαζεύει η Ξενοφόντος Μαρία για αρχηγός των κυπεδούχων. Μπάλα πηγαίνει στα αριστερά προς την Τζίνη. Πολύ όμορφο το passing game από τις παίχτερες των φιλοξενουμένων, οι οποίες αναπτύσσονται από τα αριστερά με την Τζίνη. Να γυρίζει την μπάλα από πλάι, όμως η μπάλα καταλήγει στην Ξενοφόντος. Όμως κλείνουν πολύ όμορφα τους κόπους οι ομάδες Γεροσκήπου. Τώρα γίνεται μια παλιά συμπεροχή. Το κοντρόλ όμως ήταν τέτοιο που δίνει το δικαίωμα στην Ξενοφόντος, στην τερματοφύλακα, να φύγει και να μαζέψει την μπάλα. Από ό,τι φαίνεται. Βλέπει έξω ότι η Ξενοφόντος επιχειρεί. Εκπληκτική επέμβαση από τη Ξενοφόντος, η οποία θα αποσώσει το... τον γκολ. Η ομάδα, η μπάλα πήγαινε προς την αιστεία. Εδώ η τερματοφύλακας της Γεροσκήπου, η Ξενοφόντος, πήγαινε κάτω από τη μεσαία γραμμή να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Μου θυμίζει έτσι χτύπημα για απευθείας εκτέλεση. Για να δούμε, θα το δοκιμάσει. Ναι, είναι απευθείας η εκτέλεση. Όμως η μπάλα θα καταλήξει έξω με την κακοψή του. Να ρίχνει την μπάλα και να γίνεται ένα λάθος. Για να δούμε. Βρίσκεται στην περιοχή της Γεροσκήπου Καρμίσα. Το σουτ που γίνεται η μπάλα μόλις πάνω από το δοκάρι της Ξενοφόντος. Και έχουμε το τελευταίο στήρις φύριγμα του πρώτου ημιχρόνου. Πηγαίνουν στα βοηθήρια οι δύο ομάδες με το αποτέλεσμα 1-1 στο 0-0. Ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η Κορίνα η Αδάμου εδώ με μια παγιά προσπάθησε να βρει την Νεοφύτου. Και εδώ βγαίνουν από την πίεση η ομάδα της Καρμιώτισσας, η οποία προσπάθησε να βγάλει μια προστινή παγιά. Όμως και πάλι η Ξενοφόντος έλεξε την μπάλα, η οποία κάνει εδώ το λάθος. Για να δούμε το πλασέ πάνω από την αιστεία της Γεροσκήπου. Μια εξαιρετική ενέργεια από την Κορίνα Δάμου. Η μπάλα τώρα προς τα δεξιά, μπαίνει εντός περιοχής η παίκτρια της Γεροσκήπου. Προσπάθησε όμως για το γύρισμα. Καλή άμυνα από την αμυντικό της Καρμιώτισσας. Διαμαρτυρήθηκα για ένα χέρι το οποίο δεν δόθηκε, και τώρα η Καρμιώτισσα πολεμιδιών βρίσκει ανοιχτούς χώρους. Επιτίθεται, πάσα προς την Λιόνι, είναι σε θέση offside λέει ο διαιτητής. Έτσι ως μη γινόμενη τελική προσπάθεια της Καρμιώτισσας. Ο πρώτος βοηθός σήκωσε τη σημεία, προτού καν η μπάλα φτάσει στην Richard James, την επιθετικό της Καρμιώτισσας. Να προσπαθεί να επιτεθεί, όμως κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες της Γεροσκήπου. Χρειάζεται μια καλή τελική πάσα, η οποία και πάλι δεν θα γίνει. Να δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι. Με την ομάδα της Γεροσκήπου να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Η Μωυσέως να προσπαθεί με μια μεγάλη παγιά να διώξει την άμυνα από την περιοχή της και να βγει στην επίθεση η Γεροσκήπου.
η οποία με τις κόντρες θα τα καταφέρει. Εδώ η ποδοσφαιρίστρια της Γεροσκήπου, η οποία προσπαθεί να τα βάλει με όλη την άμυνα της Καρμιόλισσας. Θα προσπαθούν να επιτεθούν, έχουν καλές προϋποθέσεις. Έχει χώρο για σούτ η παίχτρια της Καρμιόλισσας. Θα το επιχειρήσει, μπάλα μόλις out. Όμως η πίεση που ασκείται είναι μεγάλη, θα βρει όμως τον τρόπο να φέρει την μπάλα στην περιοχή και φαγιά. Όμορφη επέμβαση από τη Ξενοφόντος και πάλι. Για ακόμη μια φορά η Ξενοφόντος λέει όχι. Σε ακόμα μια τελική προσπάθεια της Καρμιώτησας. Το σιούτ που επιχειρείται από την Τζιν, κόντρα την μπάλα. Για αρχηγός τώρα της Καρμιώτησας επιχειρεί ένα πάρα πολύ μακρινό σιούτ. Και πάλι Ξενοφόντος θα πει όχι, θα στείλει την μπάλα σε κόρνερ. Ένα πάρα πολύ καλό σιούτ από την Ευρυπίδου. Με την Αδάμου τώρα να είναι έτοιμη να δευτελέσει. Με μια βαθιά μπαγιά φεύγει η μπάλα προς τα πίσω. Για να δούμε, γίνεται το παράλληλο γύρισμα, όμως η μπάλα καταλήγει απευθεία out. Από τα αριστερά αυτή τη φορά όπως επιτίθεται η μας Καρμιώτησας. Εδώ έχουμε το πέναλτι. Ναι, δίνει πέναλτι η διαιτητής στο αγώνα για την ομάδα της Καρμιώτησας. Είναι όλα έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του πέναλτι. Αντωνίου παίρνει φόρα και κάνει το 1-0. 1-0 λοιπόν για την ομάδα της Καρμιώτησας με την Αντωνίου. Από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, το οποίο κέρδισε η Δία. Θα κάνει το 1-0 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Η μπάλα πλέον πηγαίνει προς τα πίσω και τώρα η Καρμιώτησας επιχειρεί να επιτεθεί από την αριστερή πλευρά. Ανεβαίνουν δύο ποδοσφαιρίστριες της Καρμιώτησας. Η Παπαδάτου εκεί θα ανακόψει. Όμορφο το overlap από την παίχτρια της Καρμιώτησας, όμως το control δεν ήταν καλό. Άνοιξε την μπάλα. Τέλος του αγώνα. Ολοκληρώνεται εδώ το πρωτάθλημα για την Γεροσκήπου και την Καρμιώτησα. Στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, Τίμκο. Και έτσι οι δύο ομάδες θα προετοιμαστούν για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η ομάδα της Καρμιώτησας έχει την επόμενη εβδομάδα τον ημιτελικό μαζί με την Ομόνια Κυπέλλου. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι που παρακολουθήσαμε, αρκετές φάσεις. 1-0 νίκησε η ομάδα της Καρμιώτησας.